εξαιρετική σοκολατεγία. Ναι. Είναι νόστιμη. Δοκίμασα λίγο στο διάλειμμα, συγγνώμη. Είναι νόστιμη. Διαγωνισμό θα κάνουμε. Τώρα. Γιατί έχουμε ο καθένας από ένα μπροστά. Γιατί έχουμε τρεις συνταγές να κάνουμε. Τρεις! Είμαστε τρία άτομα. Θα πάρει ο καθένας από μία συνταγή. Λοιπόν, δουλειά, για να προλάβουμε, θα ξεκινήσω να πω τα υλικά και θα συνεχίσουμε μετά πάνω στον πάγκο που λέμε. Σοκολατίτσα για το σπίτι. Πάρτε χαρτί και στυλό ή κινητό για να βγάλετε φωτογραφία τα υλικά, φίλες και φίλοι. Πάμε. Τι κάνουμε σήμερα, θα δείξουμε πώς θα φτιάξουμε σπιτικές σοκολάτες. Δηλαδή, σαν τη σοκολάτα που πάμε να αγοράσουμε από το εμπόριο, από κάποιο σούπερ μάρκετ από το περίπτερο, ξέρω εγώ, που θα κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία. Όπως κάνουν οι μεγάλες βιοτεχνίες, βιομηχανίες που λέγονται, για να φτιάξουν αυτές τις σοκολάτες. Λοιπόν, τα υλικά μας. Έχουμε σοκολάτα λευκή, έχουμε σοκολάτα 60% περιεκτικότητα σε κακάο και 65% και 70% και 80% να βάλουμε, δεν αλλάζει. Ακριβώς η διαδικασία θα γίνει. Λοιπόν, εδώ έχουμε καραμελωμένα φουντούκια και στις δύο σοκολάτες. Και εδώ έχουμε δίπλα στην κατσαρόλα πώς θα καραμελώσουμε τα φουντούκια. Τα οποία εδώ μέσα έχει φουντούκια μαζί με ζάχαρη. Ωραία. Θα δείξουμε πώς θα καραμελώσουμε ξηρό καρπό. Okay. Όπως θα καραμελώσουμε το φουντούκι, ίδια διαδικασία ακριβώς, είναι με οποιοδήποτε ξηρό καρπό θέλουμε. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε. Ξεκινάμε. Ναι. Πρώτα απ' όλα θα δώσω στο Λευτέρη την κατσαρόλα, θα τον άψω τη φωτιά και θα ξεκινήσει να μαγειρεύει. Δεν θα κάνεις τίποτα, Λευτέρη, μέχρι να ακούσεις ότι σιγά σιγά αρχίζει και τσαχαλίζει κάτι εκεί μέσα. Ωραία. Ένα ανακάτεμα εγώ. Όταν έχεις αρχίσει... βάλει νερό μέσα, όχι. Όχι. Σκέτο, ζάχαρη και τα. Μπορούμε να βάλουμε μία σταγόνα νερό ίσα ίσα, αν θέλουμε, για να βοηθήσουμε τη διαδικασία λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Δυναμώνω τη φωτιά. Αν δεις ότι αρχίζει και καίγεται και καραμελώνει, θα χαμηλώσει τη φωτιά. Μη πιάσει πανικό. Όχι. Ρε. Εδώ είναι. Αυτά είναι απλά πράγματα. Ωραία. Μουσακά, θα σου φτιάξω ένα μουσακά το απόγευμα. Ναι, να μου τον φτιάξει. Λοιπόν, θα αφήσουμε το Λευτέρη λίγο να καραμελώνει μόνος του. Θα ξαναπάμε όταν θα δούμε κάτι, γιατί μην περιμένουμε όλη την ώρα πάνω από το φουντούκι και τη ζάχαρη. Και πάμε τώρα στην αγαπημένη μου Χριστιάνα. Λοιπόν. Με τιμοπόλεμη. Με το εργαλείο. Τα καραμελωμένα είναι αυτά τώρα που καραμελώνει ο Κουμαντάκης. Αλλά για να μην περιμένετε, έχουμε και έτοιμα, τα έχουμε σπάσει. Τα έχουμε χοντροκόψει, παιδί μου, και είναι έτοιμα για να τα βάλουμε γέμιση. Ωραία. Τι γίνεται με τις σοκολάτες. Εγώ αντιγράφω. Αντιγράφεις. Ωραία. Έχουμε λιώσει τις σοκολάτες. Δηλαδή, ακούσαν σαν τσακαλίζει. Κάνε τσούχου τσούχου. Τσούχου τσούχου. Ναι, τσακαλίζει. Σαν παιδάκι, τσούχου τσούχου. Λοιπόν, βάζουμε μια ελαστική σπάτουλα μέσα. Κι εγώ. Και ανακατεύουμε. Και εσύ. Θέλω να προσέχεις, μην λερωθείς. Τι κάναμε τώρα. Έχουμε ανοίξει το φούρνο. Αυτόν εδώ. Του σπιτιού μας. Στους 50 βαθμούς έχουμε βάλει τη σοκολάτα σε ένα γυάλινο ή μεταλλικό σκεύος και την αφήνουμε μέσα για 10-15 λεπτά. Ωραία. Απλά να λιώσει. Mm-hmm. Θέλουμε να ζεσταθεί. Ανακατεύουμε καλά για ένα λεπτό. Ο λόγος που ανακατεύουμε ποιος είναι. Η σοκολάτα αποτελείται από τρία βασικά υλικά. Το κακάο, από το κακαόδεντρο. Το βούτυρο του κακάο που μοιάζει πάρα πολύ με το βούτυρο το αγελαδινό, αλλά είναι φυτικό βούτυρο. Περιέχει μέσα ο καρπός, τα λιπαρά που έχει ο καρπός. Και ζάχαρη, τρία βασικά υλικά. Αυτά τα υλικά όταν θα ζεσταθούν διαχωρίζονται. Δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, φαίνονται με μικροσκόπιο. Αλλά διαχωρίζονται. Mm-hmm. Πρέπει να τα ξαναενώσουμε με κάποιο τρόπο, ανακατεύοντας τη σοκολάτα για 1-2 λεπτά. Συνέχεια. Α, συνέχεια. Συνέχεια. Τι έγινε εδώ. Τίποτα, να ανακατεύω. Ωραία. Καραμελώνω. Πάμε λίγο στο Λευτέρη. Δεν έχει αγχωθεί καθόλου. Είναι πολύ ηρεμός, το βλέπω εγώ. Κομπλέ. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε για να καραμελώσουμε τα φουντούκια. Πέντε. Καλά, εδώ. Πουλ, δώσε να γίνει γρήγορα. Ναι. Καίγεται η ζάχαρη σιγά σιγά, ελεγχόμενα και γίνεται καραμέλα. Θα πάει γύρω-γύρω από το φουντούκι και έτσι θα καραμελωθούν τα φουντούκια. Κολλάει στο αυτό όπως το είπαμε, αυτό εδώ. Σημαρίζει. 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 Ωραία. Συνέχισε. Ανακατεύεις, Λεβέντη μου, κανονικά. Πάμε. Ίδια διαδικασία ακριβώς. Συνέχεια, ανακάτεμα, μέχρι να πάρουν ένα σκούρο χρυσαφένιο χρώμα. Πολύ ωραία. Όχι. Κι άλλο, έτσι, κι άλλο. Τώρα είναι ακόμα ζαχαρωμένα. Ωραία. Τα ζαχαρωμένα φουντούκια είναι γλυκά. Τα καραμελωμένα φουντούκια είναι ελαφρώς πικρά. Μάλιστα. Τόσο όσο δηλαδή. Okay. Είπαμε, αν αφήνουμε παραπάνω τη ζάχαρη στα φαγητά, πικρίζει. Ακόμα και στα φαγητά, πικρίζει. Πικρίζει. Ωραία. Λοιπόν. Έτσι έχω λίγο άγχος. Όχι, δεν καταφέρει. Θα τα αφήσει πάρα πολύ καλά. Για το χρόνο που πρέπει να τα αφήσουμε τελικά. Ναι, συμφωνώ. Ωραία. Δεν ξέρω, εσύ να μου πει. Εγώ απλά να κάνω. Ακόμα λίγο. Να ζαχαροπλάστη εγώ. Σε ένα λεπτάκι είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Πάστρου σεφ, ξέρω. Βλέπουμε ότι έχει διαλυθεί η ζάχαρη. Έχει λιώσει η ζάχαρη. Έχει αρχίσει και καραμελώνει. Αυτό το καμένο που μυρίζει. Δεν είναι καμένο, είναι καραμέλα. Είναι καραμέλα, ε. Δεν σου θυμίζει το μαλλί της γριάς όταν πήγες μικρός. Ναι. Το βάζεις για ζάχαρη την πάλι. Και τη ζάχαρη. Λοιπόν. Νομίζω τώρα είναι το ιδανικό. Με βάση. Ακόμα κι άλλο κι άλλο. Εμπειρία μου εσύ.
που έχω αποκτήσει σήμερα. Μητέρα, βλέπεις, όχι παραπάνω, τώρα τα βγάζεις. Πάμε. Τώρα. Βγάζεις το κινητό από τη λαδόκολα που το είχα εγώ για. Και τα βγάζω τέτοιο. Πάνω στη λαδόκολα. Ναι, πάνω στη λαδόκολα. Πώς και μην καείς, σε παρακαλώ, μην καείς. Και κάνει και έγκαιρμα τρίτου βαθμού αυτό. Έλα. Α, ναι, όταν θα κάνετε κάτι με καραμέλα, όχι μαγκές, η καραμέλα είναι συγκεκριμένη, μπορεί να είναι και 200 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, φτάνει κόκαλο, και το περνάει και από κάτω. Έλα, εγώ το πάω λίγο πιο κόσμια. Ναι. Πολύ ωραία. Και. Εγώ τη δική μου την έχω ζαλίσει τη σοκολάτα εδώ. Χαρά σε αυτό που θα το πλύνει. Τα πας περίφημα. Όχι, θα τα πάρω μαζί μου, μην αγχώνεσαι. Έλα. Σίγουρα. Ναι, έχω φερικούτα. Λοιπόν, αμέσως βάζουμε νερό. Αν βάλουμε νερό αμέσως μέσα στην καραμέλα, θέλω να σας πω ότι δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Μέσα σε 10 λεπτά, απλά θα γυρίσετε την κατσαρόλα και θα έχει αδειάσει και η καραμέλα. Αλήθεια λες. Ναι, είναι ζάχαρη. Άμα βάλεις αμέσως νερό, λιώνει η ζάχαρη. Θα τα απλώνω. Όχι, αυτό όπως είναι, όπως είναι. Μπορώ να φάω ένα, okay. Τώρα κολώνεις. Όχι, μην του λες τέτοια. Μη φας. Γιατί δεν μπορώ να το πιάσω. Μπράβο, λοιπόν. Πάμε πάλι σε εμάς. Ο Λευτέρης θα κάνει περίφημα. Μας πήρε μόνο 10 λεπτά να κάνουμε τα φουντούκια. Έχουμε χάσει όλη την εκπομπή. Αν προλάβουμε, θα κάνουμε τις σοκολάτες. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε ένα ταψάκι. Κάτσε, θα διάσουμε όλη τη σοκολάτα πάνω στο ταψάκι. Πολύ ωραία, τέλεια. Θα μας στεναχωρήσω, αλλά η δική μου πιο ωραία. Εντάξει, είσαι και εσύ χαριτωμένη, ρε παιδί μου. Έχει και χαριτωμένη πήρα σοκολάτα. Πήρα και τη λευκή σοκολάτα. Εντάξει, είσαι τώρα. Εγώ τη μαυρή λαδό. Με νερό, όπως το δείτε, το ξεπλένουμε άμεσα. Όπως είναι μέσα, στην κατσαρόλα. Τα αφήνεις εκεί μόνο του. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα εδώ. Με τη Μαρίζ θα απλώσουμε τη σοκολάτα να πάει παντού. Αυτά κάνεις εκεί στα εργαστήρια, στα δικά σου τα κόλπα, ε. Αυτά κάνω και στα κορίτσια τώρα εκεί και με βλέπουν για να έχω την γλυκούλα, να βουτήξω λίγο, να κάνω λίγο. Κάνω ό,τι μπορώ κι εγώ, αλλά. Μπράβο. Αλλά τι να κάνω. Λοιπόν, βοήθησε με τη Μαρίζ, δεν θα το κάνεις αυτό. Γιατί, μέχρι να το κάνεις, εγώ έχω τελειώσει. Ωραία. Τζάμπα τα κάνεις όλα αυτά, Θεέ μου, μάθε πριν σου απαντήσω τώρα. Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Ναι, πώς συμπεριφέρεται να πας στη σειρά. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ωραία. Για ποιο λόγο το κάναμε αυτό, παιδιά. Απλώσαμε τη σοκολάτα. Εγώ θέλω να κάνω έτσι, δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το πρόβλημά σου. Ζηλεύεις. Ορίστε, ναι. Δες τι όμορφα που το έκανα εγώ. Μη όμορφα, όχι σαν το δικό σου. Ναι. Ωραία, δεν μας νοιάζει αυτή το μη όμορφο, δεν είναι αυτή η ουσία. Εντάξει, δεν τελειώνει το γλυκό εδώ μέσα. Εδώ είναι μια διαδικασία που κάνουμε εδώ. Μα είσαι πολύ ρεαλιστικός, εντάξει. Και τι κάνουμε, ξαναμαζεύουμε τώρα. Άντε πάλι, αλήθεια. Πάντα με ακούς. Γιατί πάλι να το μαζέψω. Θέλουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα περίπου για 2 με 3 φορές. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ναι. Πρέπει να κατέβει η θερμοκρασία της σοκολάτας. Η σοκολάτα έχει μέσα ένα υλικό που λέγεται βούτυρο του κακάο. Αυτό παγώνει και μετά παγώνει και η υπόλοιπη σοκολάτα. Πρέπει να παγώσουμε το βούτυρο που έχει μέσα η σοκολάτα. Αυτό παγώνει όταν θα κατέβει κάτω από τους 27 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα. Okay. Για να γίνει αυτό, πρέπει η σοκολάτα γρήγορα να την απλώσουμε, να την μαζέψουμε και να την ξαναπλώσουμε όσες φορές χρειάζεται για να πέσει η θερμοκρασία. Και μετά ξαναπλώνουμε. Ξαναπλώνουμε, φυσικά. Ωραία. Να ξέρετε ότι μεγάλες μονάδες οι οποίες πουλάνε σοκολάτες. Κάνουν ακριβώς την ίδια διαδικασία, αλλά με μεγάλα μηχανήματα. Υπάρχει ένα μεγάλο μηχανήμα που λέγεται στρωτήρα σοκολάτα. Είναι πάρα πολλά. Φοράει πολλά κιλά σοκολάτα μέσα. Εγώ θέλω να βουτήξω εκεί. Με ένα κουμπί. Με ένα κουμπί, πατώντας ένα κουμπί, γίνεται αυτή η διαδικασία μόνη της. Εμείς τώρα που σε ένα μικρό ζαχαροπλαστείο σπίτι μας, θα κάνουμε σοκολάτα. Να το κάνουμε έτσι. Είναι και πολύ εύκολο τελικά. Μαζεύουμε τη σοκολάτα. Αν δεν στρωθεί καλά. Βλέπετε σιγά σιγά που αρχίζει και παγώνει. Βλέπεις σιγά αρχίζει και σφίγγει, βλέπεις, ναι. Που ζελάρει. Τι κάνει. Ζελάρει. Ζελάρει. Από το τζέλ, ρε παιδιά, ζελάρει. Ναι. Ζελάρει. Όχι τζελάρει, ζελάρει. Ναι. Ζελάρει. Ναι. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, αυτό το βούτυρο, δεν ξέρω. Ναι, μια χαρά το κάνεις. Αυτό που βάζουμε στα χείλη. Ναι, είναι ακριβώς το πράγμα. Βούτυρο κακάο. Βούτυρο κακάο είναι και αυτό, παιδιά. Ναι. Βούτυρο κακάο. Είναι πολύ ενδυνατικό. Είναι το βούτυρο από το κακάο. Λοιπόν, ξαναμαζεύουμε. Ναι. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και παγώνει. Κανονικά κοιτάμε τη σοκολάτα με κάποιο θερμόμετρο. Βάζουμε ένα θερμόμετρο μέσα και βλέπουμε ότι η σοκολάτα είναι από 27, 28, άντε 29 βαθμούς. Εκεί. Είναι μια καλή θερμοκρασία, έχει αρχίσει και γίνεται κρυσταλλοποίηση από το βούτυρο του κακάου και μπορεί η σοκολάτα αμέσως να παγώσει χωρίς να μας δημιουργήσει προβλήματα. Ωραία. Αν απλά τη λιώσουμε, τη βάλουμε στις φόρμες και τη βάλουμε ψυγείο, ναι. Δεν θα βγει ποτέ από τη φόρμα, θα κολλήσει, θα μπεντουζάρει. Και ο Κωστής που είναι νοικοκύρης μου γνέφει καταφατικά και μου λέει ναι! Δίκιο έχεις. Πες τα μου λέει Χριστός τα μελιό. Δεν θα ξεκολλήσει ποτέ από τη φόρμα και η σοκολάτα μόλις ξαναπάει θερμοκρασία δωματίου θα ξαναλιώσει και θα σπρίσει. Οπότε πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά δεν απλώνει η σοκολάτα, την μαζεύω και μένει εκεί. Έχει αρχίσει και παγώνει σιγά σιγά.
Ωραία. Αλλιώς το καταλαβαίνουμε βάζοντας τη Μαρίζ, ακουμπώντας το κάτω χείλος εδώ. Το κάτω χείλος έχει μια ευαισθησία, μπορείς να καταλάβεις τη θερμοκρασία αν είσαι έμπειρος. Πάμε. Αλλιώς τρως το πρώτο έγκαυμα δευτερού βαθμού στο κάτω χείλος και λειτουργείς μόνο με το πάνω. Τι κάνουμε τώρα, για να βάλουμε τη γέμιση. Εγώ είμαι έτοιμος, εσύ τι ακόμα. Τι κάνω πιστεύω. Εγώ, συνεχίζω. Κι άλλο, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Γιατί με άφησες εδώ μόνη μου. Δεν σου αφήσει μόνη σου, απλά είσαι λίγο εξεροκέφαλη, γιατί σου έλεγα. Εγώ. Μάζεσαι με την κουτάλα. Όχι, εγώ το κάνω έτσι, μου λες. Καταλαβες. Οπότε, κάτι για δεν έχω τελειώσει ακόμα, κάτι για εσύ και το έχεις κάνει. Οπότε, έκανες τα δικά σου εκεί πέρα. Αν μ' άκουγες λίγο, θα είχαμε ολοκληρώσει τη συνταγή. Τώρα τι να πω. Τίποτα μην πει. Τώρα τι να πω. Λοιπόν. Μαζεύω εγώ τη σοκολάτα η οποία έχει παγώσει. Βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και σφίγγει. Δεν είναι τόσο ρευστή. Ωραία. Έλα, πούμε, έχει πειράξει τη δική μου τη σοκολάτα για να μην πήξει ποτέ. Δεν σαμποτάρει τη σοκολάτα, ρε. Τι είναι. Εσύ, αν με σαμποτάρει. Φρένα από αυτοκίνητο είναι. Θα τα έχω. Λοιπόν. Ωραία, θα την αδειάσουμε εδώ. Υπήρχε φορά που άφησε τον εαυτό σου και μέσα από τα γλυκά πήρε αρκετά κιλά. Από τις δημιουργίες που κάνεις και στην Ελλάδα. Ναι, Παναγία μου, εννοείται. Ναι. Πολλά, ήμουν 10 κιλά, 12 κιλά πάνω. Το να δοκιμάζεις απαραίτητα, ναι. Παίρνεις κιόλας. Κοίτα, άμα μέσα στη μέρα δοκιμάσεις 10-15 φορές από μια κουταλιά, είναι αυτό ένα γεύμα. Οπότε, άμα το σκεφτείς, παίρνεις και από εκεί. Βάζουμε τη γέμιση. Ωραία. Βάζουμε τα καραμελωμένα φουντούκια. Μπορούμε να βάλουμε γενικά στη Χριστιανά. Μπορώ να το ανακατέψω εγώ αυτό. Ναι, πάμε. Ωραία, ανέλαβε κι εσύ αυτό. Γιατί με κοροϊδέψες. Κάντε εσύ τώρα. Δεν σε κοροϊδέψα, απλά ήθελα να μ' ακούς λίγο. Δηλαδή, κοίτα, μαζεύεις, απλώνεις. Εγώ δεν ήξερα τη διαδικασία, αρχηγέ μου. Γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω. Όποιος δεν ξέρει, ρωτάει. Εσύ δεν ρώταγες, έκανες το κεφαλιού σου. Έκανε ό,τι μου έλεγες. Α, όλα και όλα. Έκανες ό,τι σε βόλευε. Έλα. Απλώς θα τη μία ξαναμάζεις, έλα. Και είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι, Δευτέρη. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα πώς το κάνει ένας επαγγελματίας και πώς το κάνει ένας ερασιτέχνης σπίτι του. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το μπολάκι, το οποίο είναι καθαρό, γυαλισμένο, καθαρισμένο, γυαλισμένο, μέσα εισαγωγικά. Μην το γυαλίσει κανένας το μπολάκι. Αυτά το έχει σκουπίσει καλά. Λοιπόν, και πάμε να βάλουμε μέσα σοκολάτα. Οπα. Δεν κάνουμε παστίτσιο, κάνουμε σοκολάτα. Τώρα βάζουμε λίγο, ένα δαχτυλάκι. Απλώνουμε. Με το χέρι μας, να πάει παντού. Βλέπουμε ότι δεν έχουμε καλύψει τον πάτο, οπότε βάζουμε ακόμα λίγο. Λίγο ακόμα, ωραία. Εδώ, τέλεια. Απλώνουμε. Εδώ. Χτυπάμε καλά, γιατί χτυπάμε. Δεν θέλουμε να έχει μέσα η σοκολάτα τρύπες. Η σοκολάτα κρατάει μέσα αέρα και καμιά φορά την κόβουμε και μέσα μικρά τρυπαλάκια. Δεν σημαίνει ότι έχει κανένα μαμούνι μέσα που το έχω ακούσει αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχει μέσα αέρας. Οκ. Okay. Ωραία. Στην άκρη. Κανονικά θέλει πιο πολύ χτύπημα, αλλά τώρα δεν υπάρχει λόγος να το χτυπάμε. Και πάμε. Φόρμες για σοκολάτα. Υπάρχει σε μαγαζιά τα οποία πουλάνε πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και διάφορα σκεύη. Εδώ είναι οι κλασικές φόρμες που βλέπουμε στο εμπόριο που είναι τυλιγμένες με το χρυσόχαρτο. Βάζουμε μέσα στην κάθε φόρμα. Εδώ. Ωραία. Βάζουμε και στην άλλη. Τώρα, εάν δεν έχουμε, δεν μπορούμε να πάρουμε ένα κουτάλι της σούπας να τα βάλουμε έτσι, να κάνουμε ένα σχεδιάκι, να το τυλίξουμε άλλο μονόχαρτο. Τα σοκολατάκια. Ναι, παιδί μου, τι θέλεις κάνεις. Μπορούμε και αυτή μετά τη σοκολάτα. Και αυτή τη σοκολάτα. Δείξε τη σοκολάτα εδώ μπροστά. Μάλιστα. Βγάζει τη σοκολάτα μου. Ναι, βγάζει με το χέρι σου. Πώς γίνεται όταν παγώσει. Και. Πρώτα αυτή. Ωραία. Γίνεται τούμπα, Χριστιανά. Στην κάμερα. Βάλτε χέρι σου. Μπράβο. Αυτό. Άντε, και έχει ωραίο σχήμα. Έχει και ωραίο σχήμα και έχει και ωραίο χρώμα. Αν την τροχίσει λίγο. Δείξε λίγο στην κάμερα, δείχνει τη γυαλάδα από την άλλη μεριά. Την άλλη μεριά, τη γυαλάδα. Για ποιο λόγο γυάλισε. Γιατί έχουμε κάνει καλό στρώσιμο, έχουμε παγώσει καλά τη σοκολάτα. Και χτυπήσαμε κιόλα. Τη χτυπήσαμε, ναι. Τη χτυπήσαμε για να φύγει ο αέρας, όχι για να γυαλίσει. Αλλά τη χτυπήσαμε. Και. Λοιπόν, και γυάλισε γιατί έχουμε κάνει καλό στρώσιμο και ήταν το μπολάκι καθαρό. Τέλεια. Πάμε. Και αυτό είναι εδώ έτοιμο. Χτυπάμε αρκετά να φύγει ο αέρας πάλι. Και πάμε να δούμε εδώ μπροστά πώς βγαίνει η σοκολάτα η οποία είναι μέσα στο καλούπι. Αυτό λέγονται καλούπια. Και βγαίνει. Ξεφορμάρεται μόνη της αν έχει γίνει καλό στρώσιμο. Ξεκολλάει μόνη της. Αν δεν ξεκολλήσει η σοκολάτα από μέσα, σημαίνει ότι δεν κάναμε καλή δουλειά. Φοβερή σοκολάτα. Ξαναδοκιμάζουμε τώρα. Ναι, ρε, ένα κομματάκι. Είναι όλα για εσάς. Είναι καλύτερη από το εμπορίο, εγώ αυτό έχω να πω. Συμφωνώ.
Εντάξει, και το εμπόριο προσπαθεί, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα από το εμπόριο, ρε παιδί μου. Βέβαια. Καλό και το εμπόριο, μην τρελαθούμε, αλλά. Θέλει σοκολατάκι. Δεν θες. Ναι, φας. Να δοκιμάσω κι εγώ. Ναι. Έχει κρατήσει αυτό το τραγανό το αμύγδαλο. Το φουντούκι. Αυτό που δεν το έχει συνηθίσει τρώγοντας σοκολάτα να συμβαίνει. Καταλαβαίνεις, αυτή είναι η διαφορά. Είναι και καραμέλα μέσα. Μπράβο. Κρίση. Μπράβο. Δεν το νιώθεις, δεν την νιώθεις αυτή τη γεύση σε άλλες σοκολάτες. Bon. Η διαδικασία ακριβώς με τη λευκή, ίδια με τη γάλακτος. Αλλάζει τη γέμιση. Χριστιανά, ήθελα να φέρω και ροδοπέταλα. Ήθελα χαλιά να τις τρώσω. Ήθελα ροδοπέταλα ροζ να το βάλω στη λευκή σοκολάτα. Το έχω δει στο εξωτερικό. Πάμε break. Ναι, γιατί όχι. Εντάξει, θα μου το φτιάξεις. Σε ευχαριστούμε. Φιλιά, και εγώ ευχαριστώ. Καλή Δευτέρα. Γλύκα μας. Φιλάκια.